Κάκη, καλώς ορίσατε στο webinar αυτό το μεταπασχαλινό με το κύριο θέμα τα fake news. Είμαι ο Άρης Λούβρης και θα ήθελα να σας δώσω ευθύς αμέσως το λόγο μαζί με τα χρόνια πολλά και το χαιρετισμό του Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη και από μένα. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε μια πολύ πρωτόγνωρη κατάσταση. Μια κατάσταση η οποία μας έχει οδηγήσει στο να, ζούμε το στο να χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο και τις online υπηρεσίες περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Η αλήθεια είναι ότι οι συμφωνίες που έχουμε κάνει με τα παιδιά μας όσον αφορά για τα όρια που θα στην οθόνη. Δεν ξέρω, κάποιος έχει ανοιχτό το μικρόφωνο, καλό θα ήταν να το κλείσει. Οι συμφωνίες λοιπόν που έχουμε κάνει με τα παιδιά μας για τα όρια μπροστά στην οθόνη, σε πολλές περιπτώσεις καταστρατηγούνται στην παρούσα φάση. Καλό όμως είναι να σιγουρευτούμε ότι τουλάχιστον η ενασχόλησή τους με τον ψηφιακό κόσμο ναι, με τον ψηφιακό κόσμο θα είναι ποιοτική. Αν τα παιδιά ασχολούνται με περιεχόμενο υψηλής ποιότητας που προκαλεί την περιέργειά τους, ακονίζει τη φαντασία τους και βοηθά προς την κατεύθυνση απόκτησης γνώσεων, γιατί αυτό θα πρέπει να τερματιστεί μόλις συμπληρωθεί παραδείγματος χάρη το αποδεκτό 2 ώρο της ενασχόλησής τους με την οθόνη. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι τι κάνει το παιδί στο διαδίκτυο παίζει σημαντικό ρόλο και θα πρέπει να προσμετράτε στην απόφασή μας για το πόση ώρα είναι αποδεκτή στο διαδίκτυο. Θα πρέπει επίσης στην παρούσα φάση να είμαστε ελαστικοί και να λαμβάνουμε υπόψη την ανάγκη των παιδιών μας για κοινωνικοποίηση. Μπορεί το παιδί μας να παίζει περισσότερη ώρα διαδικτυακά παιχνίδια, αλλά τη δεδομένη στιγμή αυτή του η ενασχόληση του προσφέρει και την επικοινωνία με τους φίλους του μέσω του chatting, που του λείπει λόγω των συνθήκων. Αν και τίποτα φυσικά δεν μπορεί να αντικαταστήσει την προσωπική αλληλεπίδραση, η χρήση τεχνολογίας για την ενίσχυση των σχέσεων τώρα είναι πιο σημαντική από ποτέ. Μην αισθάνεστε ένοχοι λοιπόν, ζούμε ένα τεράστιο πολιτιστικό σοκ. Οι οικογένειες έχουν αρκετό άγχος να αντιμετωπίσουν 1.000 πράγματα και σαφέστατα η χρονομέτρηση του χρόνου που δαπανά το παιδί σε οθόνες στην παρούσα φάση, καλό θα είναι να μην αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Και το λέω αυτό γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά τι λέω και θα σας το εξηγήσω και στη συνέχεια. Μην αντιμετωπίζετε εισάξια όλες τις οθόνες. Ανησυχείτε αν η online αίθουσα διδασκαλίας θα πρέπει να προσθεθεί στην ώρα που δαπανά το παιδί σας μπροστά σε μία οθόνη. Οι δραστηριότητες οθόνες δεν είναι όλες εισάξιες. Ορισμένες είναι εκπαιδευτικές. Μερικές είναι μόνο για διασκέδαση. Κάποιες είναι υψηλής ποιότητας. Κάποιες άλλες προσφέρουν μόνο διασκέδαση. Αυτό που κάνουμε στις οθόνες και πώς το κάνουμε είναι σημαντικότερο από το χρόνο που ξοδεύουμε σε αυτές στην παρούσα φάση, επαναλαμβάνω. Το καλό περιεχόμενο λοιπόν είναι το κλειδί. Επιλέξτε κατάλληλες για την ηλικία και υψηλής ποιότητας δραστηριότητες για τα παιδιά. Γίνετε δημιουργικοί, αναζητήστε εφαρμογές που εξιτάρουν τη φαντασία των παιδιών και την ενισχύουν δημιουργικά και ασχοληθείτε μαζί. Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία για να βρεθείτε με φίλους, πάρα πολύ σημαντικό. Συζητήστε για την ασφαλή και ποιοτική χρήση του διαδικτύου και της τηλεόρασης. Τα παιδιά, ναι μεν, πιθανότατα χρησιμοποιούν οθόνες περισσότερο, αλλά και εμείς από την άλλη πλευρά έχουμε περισσότερες ευκαιρίες να συμμετάσχουμε ή τουλάχιστον να ασχοληθούμε μαζί τους για το τι βλέπουν και το τι παίζουν. Κάντε ερωτήσεις σχετικά με τα αγαπημένα τους παιχνίδια, τι κάνουν στα κοινωνικά δίκτυα που χρησιμοποιούν. Συζητήστε ιδέες και θέματα για τα οποία διαβάζουν. Κακά τα ψέματα, το να είμαστε μέσα στα σπίτια μας δημιουργεί μια καταπληκτική ευκαιρία για να μάθουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον και να μοιραστούμε με τα παιδιά μας τις αξίες μας. Βέβαια,
Να επαναλάβω και να τονίσω ότι η ισορροπία εξακολουθεί να έχει σημασία. Το ότι δεν βάζουμε σε πρώτη προτεραιότητα και δεν χρονομετρούμε με ακρίβεια το χρόνο που δαπανά το παιδί στο διαδίκτυο, δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να κρατήσουμε μια υγιή ισορροπία μεταξύ της online και της offline ζωής του. Βρείτε ασχολίες και δραστηριότητες που να μην περιλαμβάνουν τη χρήση οθόνης και ασχοληθείτε μαζί με το παιδί. Είναι σημαντικό να έχουμε ανοιχτές και ειλικρινείς συνομιλίες με παιδιά και νέους σχετικά με το τι κάνουν online και ειδικά στην παρούσα φάση, όπου είναι πολύ πιθανό να κάνουν πιο εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας. Ελέγχετε τακτικά τη χρήση της τεχνολογίας, ανακαλύψτε τι κάνουν online, τα νέα εργαλεία και τις νέες εφαρμογές που χρησιμοποιούν. Επιλέξτε μαζί με το παιδί το περιεχόμενο και συζητήστε γιατί ορισμένα εργαλεία και εφαρμογές ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα. Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κρατήσετε τις γέφυρες επικοινωνίας ανοιχτές, έτσι ώστε αν κάτι συναντήσουν στο διαδίκτυο που τα αναστατώσει, να σας το εμπιστευτούν και να το συζητήσουν μαζί σας. Μια εξίσου καλή ιδέα είναι να προτείνετε και εσείς ποιοτικό περιεχόμενο στα παιδιά. Εδώ είναι κάποιες προτάσεις που έχουμε για ποιοτικό χρόνο μπροστά στην οθόνη. Θα κάνω μια προσπάθεια να σας δείξω πού μπορείτε να τις βρείτε στο site. Θα πάτε εδώ στα άρθρα και θα ψάξετε, παραδείγματος χάρη, προτάσεις για θέατρο, κινηματογράφο, βιβλία από τον καναπέ μας. Επίσης, μία άλλη πρόταση είναι πώς να μην ασφαλίσει το διαδίκτυο κατά την περίοδο της πανδημίας. Επίσκεψη στα διασημότερα μουσεία του κόσμου από το σπίτι μας. Προτάσεις για ποιοτικό χρόνο μπροστά στην οθόνη. Εδώ υπάρχουν κάποια site τα οποία σας προτείνουμε, κάποια διαδραστικά σχολικά βιβλία, προτάσεις για μικρότερα παιδιά. Επίσης υπάρχουν και προτάσεις για μεγαλύτερα παιδιά και πολύ σημαντικό και θέλω να το τονίσω, είναι και αυτό εδώ το άρθρο που έχει προτάσεις για ποιοτικά κανάλια στο YouTube. Για εφήβους και μικρότερα παιδιά, είναι κάποιες προτάσεις, τα στελέχη του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου το έχουν ψάξει και έχουν ξεχωρίσει κάποια site που πραγματικά αξίζουν για μεγαλύτερα παιδιά και για μικρότερα παιδιά να τα παρακολουθήσουν. Λοιπόν, είπαμε ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις πλατφόρμες, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Ναι, μεν παρέχουν έναν εξαιρετικό τρόπο για να διατηρήσουμε επαφή με τους φίλους και την οικογένειά μας, κάτι που είναι ζωτική σημασία τώρα που οι περισσότεροι ζούμε περιορισμένοι στο σπίτι. Θα πρέπει όμως να εφιστήσουμε την προσοχή του παιδιού στο γεγονός ότι στο διαδίκτυο δεν μιλάμε με αγνώστους και φίλους και φίλος μας. Είναι μόνο αυτός τον οποίο γνωρίζουμε στην πραγματική ζωή. Ιδιαίτερα δημοφιλείς το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν γίνει εφαρμογές όπως είναι το House Party. Πολλοί νέοι άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτό το app ως ένα διασκεδαστικό και συναρπαστικό τρόπο για να μιλήσουν με τους φίλους τους στην εποχή της κοινωνικής αποστασιοποίησης. Να σας πω εδώ ότι πρόκειται για μια εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες να συμμετάσχουν σε μια ομαδική βιντεοκλήση με έως και 7 άλλα άτομα ταυτόχρονα. Οι χρήστες πρέπει να είναι 13 ετών και άνω για να δημιουργήσουν ένα λογαριασμό House Party. Οι χρήστες μπορούν να ξεκινήσουν μια συνομιλία ή αν οι φίλοι τους έχουν ξεκινήσει ήδη τη βιντεοκλήση, μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να συμμετάσχουν. Για μια πιο ιδιωτική συνομιλία μπορούν να κλειδώσουν το δωμάτιο ώστε άλλοι να μην μπορούν να συμμετάσχουν. Επιπλέον οι χρήστες μέσω της εφαρμογής μπορούν να στέλνουν ο ένας τον άλλον φωτογραφίες και μηνύματα. Όταν κάποιος που δεν είναι φίλος εισέλθει στη συζήτηση, εμφανίζεται μία ειδοποίηση, δίνοντας στους χρήστες την ευκαιρία να απορρίψουν τον άγνωστο χρήστη ή να τον αποδεχτούν και να κάνουν μια καινούργια γνωριμία. Να πούμε επίσης ότι εκτός από τη δυνατότητα συνομιλίας, η εφαρμογή διαθέτει quiz και παιχνίδια που μπορούν να παίζουν οι χρήστες μεταξύ τους κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο. Τι πρέπει να προσέχουμε σε αυτό το καινούριο app?
Ενθαρρύνεται τα παιδιά να έχουν κλειδωμένες τις συνομιλίες τους και να συνομιλούν μόνο με φίλους και συγγενείς. Μιλήστε στα παιδιά για τυχόν κινδύνους που μπορεί να συναντήσουν εάν αποδεχτούν να συνομιλήσουν με ένα ξένο άνθρωπο και αφήστε τις γέφυρες επικοινωνίας ανοιχτές, έτσι ώστε αν συμβεί οτιδήποτε που τα αναστατώσει, να έρθουν και να σας το εμπιστευτούν. Σιγουρευτείτε ότι τα παιδιά έχουν φίλους όχι μόνο στο house party, αλλά και στα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα που χρησιμοποιούν άτομα που γνωρίζουν προσωπικά και όχι αγνώστους. Επίσης, κατά τη διάρκεια του setup στο συγκεκριμένο app, οι χρήστες έχουν επιλογή να δώσουν πρόσβαση στην κάμερα και στο μικρόφωνο, να λαμβάνουν ειδοποιήσεις και να μοιράζονται την τοποθεσία τους. Είναι καλή ιδέα να μην επιλέξετε να μοιράζεστε την τοποθεσία σας για λόγους για να εμφανιστούν κρούσματα διαδικτυακού εκφοβισμού. Συζητήστε με το παιδί σας αυτό το ενδεχόμενο και δώστε του τις κατάλληλες κατευθύνσεις για το τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση που του συμβεί κάτι τέτοιο. Τι πρέπει να κάνει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, να το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Πρέπει να κρατήσει τις αποδείξεις, αν είναι εφικτό αυτό, και να αποχωρήσει από τη συζήτηση. Επίσης, υπενθυμίστε στο παιδί ότι οι ίδιοι κανόνες καλής συμπεριφοράς που ισχύουν στην πραγματική ζωή ισχύουν και στο διαδίκτυο. Στην παρούσα φάση, ένα άλλο πολύ μεγάλο κομμάτι που μας απασχολεί είναι οι διάφορες απάτες. Δυστυχώς, υπάρχουν μερικοί που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση της πανδημίας, δημιουργώντας ηλεκτρονικές απάτες. Η Europol προχώρησε στη δημιουργία ενός infographic με συμβουλές για το πώς μπορούμε να κάνουμε το σπίτι μας ένα οχυρό διαδικτυακής ασφάλειας. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι τι μας λέει η Europol, κάντε αντίγραφα των δεδομένων σας και ενημερώσεις λογισμικού, Wi-Fi να αλλάζουμε πάντα τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης, να ελέγχουμε τα δικαιώματα των εφαρμογών μας και να διαγράφουμε όσες δεν χρησιμοποιούμε, να ασφαλίζουμε τις ηλεκτρονικές συσκευές με password, PIN ή βιομετρικά στοιχεία, να έχουμε εγκατεστημένο λογισμικό προστασίας από ιού σε όλες μας τις συσκευές και όχι απλά να το εγκαθιστούμε, αλλά και να το ανανεώνουμε σε ταχτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να προλαβαίνουμε τους hacker στην προκειμένη περίπτωση, να επιλέγουμε ισχυρά και διαφορετικά password για email και προφίλ μας στα social media και να ελέγχουμε τις ρυθμίσεις απορρίτου των λογαριασμών των κοινωνικών δικτύων. Όσον αφορά τις διαδικτυακές αγορές μας, θα πρέπει να αγοράζουμε από αξιόπιστους πολιτές, να ελέγχουμε πάντα τις κριτικές, καλύτερα να χρησιμοποιούμε πιστωτικές κάρτες ή PayPal, να σκεφτόμαστε διπλά, αν μια προσφορά ακούγεται πολύ καλή για να είναι αληθινή, μάλλον δεν είναι αληθινή, και να ελέγχουμε συχνά τον τραπεζικό μας λογαριασμό για ύποπτη δραστηριότητα. Να μην απαντάμε σε ύποπτα μηνύματα ή κλήσεις. Προσφάτως γίναμε μάρτυρες μιας απάτης, η οποία γινόταν μέσω των email μας, όπου έκανε παρέμβαση για το θέμα και η ελληνική αστυνομία. Να μην ανοίγουμε συνδέσμους και συνημμένα σε ανεπιθύμητα μηνύματα. Να μην μοιραζόμαστε τραπεζικά ή προσωπικά μας στοιχεία, να μην αγοράζουμε πράγματα από το διαδίκτυο που φαίνεται να έχουν εξαντληθεί παντού, παραδείγματος χάρη μάσκες, στην προκειμένη περίπτωση, να μην στέλνουμε χρήματα προκαταβολικά σε κάποιον που δεν γνωρίζουμε και να μην μοιραζόμαστε ειδήσεις που δεν προέρχονται από επίσημες πηγές. Η Europol επίσης συνιστά να μην κάνουμε δωρεές σε φιλανθρωπικές οργανώσεις χωρίς να ελέγχουμε τη γνησιότητά τους. Η προστασία των ιδιωτικών μας πληροφοριών στο διαδίκτυο μπορεί να φαίνεται μια επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο σύνθετη. Υπάρχουν 5 βήματα ελέγχου τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν. Πρώτα απ' όλα, το να γκουγκλάρουμε τον εαυτό μας και να ορίσουμε μια ειδοποίηση Google. Τι σημαίνει αυτό? Το να ψάχνουμε κατά καιρούς τι υπάρχει στο διαδίκτυο για το πρόσωπό μας είναι ένα καλό βήμα ελέγχου των προσωπικών μας πληροφοριών, καθώς με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διαπιστώσουμε τι μπορούν να βρουν οι άλλοι για εμάς. Το ονόματός μας μπορεί να φέρει στο προσκήνιο κάποια ενδιαφέροντα αποτελέσματα και έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε και σε σύνθετη αναζήτηση, βάζοντας λέξεις κλειδιά που μας αφορούν, όπως παραδείγματος χάρη το επάγγελμά μας ή το όνομα της εταιρείας ή υπηρεσίας
που εργαζόμαστε. Μια επίσης καλή ιδέα είναι να ρυθμίσουμε μια ειδοποίηση Google, έτσι ώστε αν εμφανιστεί κάποια νέα αναφορά για το πρόσωπό μας, να είμαστε οι πρώτοι που θα το μάθουμε. Να ελέγχουμε τις ρυθμίσεις απορρίτου στα κοινωνικά μέσα. Οι εταιρείες μέσω κοινωνικής δικτύωσης αυτό τον καιρό βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα, ύστερα και από διαρροές δεδομένων που έχουν αποκαλυφθεί τα τελευταία χρόνια. Σήμερα μόλις διάβαζα ότι το Facebook θα πληρώσει πολύ ακριβά την ιστορία με τη διασπορά και την γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαβάζουμε τις ρυθμίσεις απορρίτου, να ελέγχουμε τις διαφημίσεις που βλέπουμε, και με αυτόν τον τρόπο να κρατάμε ασφαλή το λογαριασμό μας. Θα πρέπει να αναπροσαρμόσουμε τους κωδικούς πρόσβασής μας στον 21ο αιώνα. Οι μέρες όπου προστατεύουμε τους λογαριασμούς μας με απλούς κωδικούς, δυστυχώς έχουν περάσει ανεπιτρεπτοί. Οι περισσότεροι ιστότοποι και υπηρεσίες απαιτούν τη δημιουργία κωδικών που περιέχουν γράμματα, αριθμούς και σύμβολα. Αναζητούμε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε είτε μόνοι μας είτε με πληρωμή. Αν δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα password manager που υπάρχουν πολλά τέτοια στάδια, αλλά είναι επιπληρωμή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μείγμα αριθμών, γραμμάτων, συμβόλων και αριθμό γραμμάτων συμβόλων και είναι πολύ σημαντικό ο password μας, το κάθε password μας να αποτελείται από 8 και άνω χαρακτήρες. Επίσης, καλό είναι να ελέγχουμε αν τα πράγματα έχουν πάει στραβά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το να μάθετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν παραβιαστεί είναι σίγουρα μια πολύ δυσάρεστη είδηση, αλλά είναι σημαντικό ότι το μάθατε και δεν έχετε άγνοια επί του θέματος. Υπάρχουν κάποια site, ένα παράδειγμα είναι το Have I Been Pwned, το οποίο μας επιτρέπει να ελέγξουμε αν η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας ή οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα μαζί με αυτό έχει παραβιαστεί. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο ιστότοπος θα διαπιστώσει εάν ταιριάζει με οποιαδήποτε δεδομένα σε καταγεγραμμένες παραβιάσεις. Και τέλος, πάρα πολύ σημαντικό, θα πρέπει να ελέγχουμε πού έχουμε παραχωρήσει δικαιώματα. Οι εφαρμογές και οι επεκτάσεις του προγράμματος περιήγησης που κατεβάζουμε κατά καιρούς, πριν από ένα χρόνο, και πολλές φορές δεν τα χρησιμοποιούμε, δυστυχώς διατηρούν τα δικαιώματα που τους χορηγήσαμε αρχικά. Για παράδειγμα, μία εφαρμογή που εγκαταστήσατε όταν πήρατε για πρώτη φορά το τηλέφωνό σας, αλλά δεν χρησιμοποιείτε πλέον, μπορεί να έχει ακόμα πρόσβαση στις επαφές, τα αρχεία, την κάμερα, το μικρόφωνο και τη γεωγραφική σας θέση. Είναι πολύ καλή ιδέα να ελέγχουμε σε ποιες εφαρμογές και επεκτάσεις έχουμε παραχωρήσει δικαιώματα και να προχωράμε σε ένα καλό ξεκαθάρισμα κάθε μερικούς μήνες. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα των ημερών είναι ότι είναι η παραπληροφόρηση. Για λεπτά να ξαναπάω στην παρουσίαση. Ναι, ένα άλλο λοιπόν πολύ σημαντικό θέμα των ημερών είναι η παραπληροφόρηση. Η παραπληροφόρηση σε θέματα υγείας δεν είναι ένα νέο φαινόμενο, αλλά παρατηρείται ξαφνική άνοδος από την έναρξη της επιδημίας COVID-19. Η παραπληροφόρηση και τα ψεύτικα νέα κατακλείζουν το διαδίκτυο, με ορισμένες να ισχυρίζονται ότι ο κορονοϊός είναι ένα βιολογικό όπλο που έχει δημιουργηθεί για διάφορους σκοπούς, ότι ο ψευδάργυρος σκοτώνει τον ιό ή ότι οι φαρμακοβιομηχανίες υπερβάλλουν τη σημασία της πανδημίας για την ενίσχυση των πωλήσεων. Η κυκλοφορία λανθασμένων πληροφοριών στο διαδίκτυο μπορεί να προκαλέσει πολυδιάστατη βλάβη στην κοινωνία, δυστυχώς με πολλούς τρόπους. Η Google, το Facebook και το YouTube προσπαθούν στην παρούσα φάση να εντείνουν τα μέτρα τους κατά της διάδοσης ψευδών ειδήσεων. Παραδείγματος χάρη, η Google και το YouTube εμφανίζουν μια προειδοποίηση με περισσότερες πληροφορίες και συνδέσμους προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και παρόμοια ιδρύματα ως απάντηση σε ερωτήματα αναζήτησης για το κορονοβάιρους ή το COVID-19. Το Facebook προσπαθεί να απαλλαγεί από ψεύτικα νέα σχετικά με το COVID-19 με τη βοήθεια ενός αλγορίθμου που συνεργάζεται στενά με τις υγειονομικές αρχές και τις πλατφόρμες ελέγχου πραγματικών περιστατικών.
Ωστόσο, οι κλειστές ομάδες στις υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα chat δηλαδή, παραμένουν εστία διάδοσης ψευδών ειδήσεων χωρίς κανείς να μπορεί να τις ελέγξει. Οι ψεύτικες ειδήσεις εξαπλώνονται εξαιρετικά γρήγορα και γίνονται πιστευτές από το ευρύ κοινό, ειδικά όταν περιέχουν φράσεις όπως «οι γιατροί ανακαλύπτουν», «το ιατρικό κέντρο τάδε προειδοποιεί» ή «έρευνα δείχνει». Πώς λοιπόν θα προστατευτούμε από την υπερπληροφόρηση και την παραπληροφόρηση, πώς μπορούμε να ελέγξουμε αν μια είδηση είναι αληθινή ή ψευδής? Πρώτα απ' όλα είναι πολύ σημαντικό να ενημερωνόμαστε από επίσημες ιστοσελίδες. Εδώ είναι ένα παράδειγμα επίσημων ιστοσελίδων οι οποίες μπορούν να μας παρέχουν ενημέρωση: ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, το Πανεπιστήμιο Johnson Hopkins. Οι δύο τελευταίες είναι στα αγγλικά, η πρώτη είναι στα ελληνικά. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ελέγχουμε τα γεγονότα. Ο καθένας από εμάς θα πρέπει να είναι πολύ επιφυλακτικός και να μην υιοθετεί άκρητα οτιδήποτε διαβάζει, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτές είναι 5 ερωτήσεις κλειδιά που θα σας βοηθήσουν να ξεχωρίσετε την αλήθεια από το ψέμα. Ποιος το δημοσίευσε, είναι ειδικό στο συγκεκριμένο θέμα? Πού δημοσιεύθηκε, είναι η πηγή αξιόπιστη? Πότε δημοσιεύθηκε ή ενημερώθηκε τελευταία φορά? Γιατί, για ποιο λόγο δημοσιεύτηκε, για να μας ενημερώσει, να μας πείσει για μια γνώμη ή για να προωθήσει ένα προϊόν? Πώς αναπαράχθηκε από αξιόπιστα site, κυρίως μέσω των κοινωνικών δικτύων? Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναπτύσσουμε την κριτική μας σκέψη και να εμπιστευόμαστε το ένστικτο και τη λογική μας. Αν κάτι σας φαίνεται απίστευτο, τότε είναι πολύ πιθανό να είναι ψέμα ή να περιέχει μεγάλες ανακρίβειες. Οι ψεύτικες ειδήσεις εξαπλώνονται με επιτυχία κυρίως επειδή μοιράζονται μέσω κοινωνικών δικτύων και είναι επομένως σε θέση να προσεγγίσουν ένα ευρύ πληθυσμό σε σύντομο χρονικό διάστημα. Για να αντισταθμιστεί αυτό, είναι χρήσιμο να σπάσει η αλυσίδα μετάδοσης, όπως ακριβώς μας λένε κάθε κύριος Τσόρδας. Έτσι ακριβώς όπως γίνεται και με τον ιό. Οι πληροφορίες προέρχονται από αξιόπιστη πηγή. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μην τις μοιραζόσαστε. Δεν ξέρω αν με ακούτε, γιατί μου έχει βγάλει μία ειδοποίηση. Κυρία Ψαρουδάκη, ναι. Λίγο. Εγώ θα παρακαλέσω λίγο πιο αργά στα λεγόμενά σας, επειδή έχει φτάσει, δηλαδή, είναι πάνω από 82 οι συμμετέχοντες και είναι λογικό. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, κάποια delays με τα γνωστά θέματα. Λίγο πιο αργά, εγώ θα παρακαλέσω. Λοιπόν, να επανέλθω. Λοιπόν, σε πολλές περιπτώσεις οι ψευδείς ειδήσεις που συναντάμε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης κοινοποιήθηκαν από ανθρώπους που γνωρίζουμε. Μπορεί να μας κάνει να αισθανόμαστε άβολα όταν αμφισβητούμε ανοιχτά πληροφορίες ή άρθρα ειδήσεων που μοιράζονται οι στενοί φίλοι και η οικογένειά μας. Ωστόσο, σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι οι πληροφορίες δεν είναι αληθινές, καλό θα ήταν να το αναφέρετε ευγενικά και να ενημερώσετε για ψεύτικα νέα. Μπορεί και ο ίδιος αυτός ο οποίος ανέβασε στο συγκεκριμένο site το συγκεκριμένο δημοσίευμα να μην το γνωρίζει. Αν εσείς το γνωρίζετε, καλό είναι να κάνετε αυτή την παρέμβαση έτσι ώστε να σπάσει η αλυσίδα της παραπληροφόρησης. Ακολουθεί σε αυτή την διαφάνεια, ακολουθούν κάποιες ενδείξεις μη αξιόπιστου δημοσιεύματος. Παραδείγματος χάρη, αν υπάρχουν υπερβολικοί τίτλοι ή τίτλοι που δεν έχουν σχέση με το κείμενο της ανάρτησης. Αν το δημοσίευμα είναι ανυπόγραφο. Αν υπάρχουν ορθογραφικά, συντακτικά λάθη ή το κείμενο είναι προϊόν αυτόματης μετάφρασης. Αν υπάρχουν απίστευτοι ισχυρισμοί περιεχομένου. Εάν υπάρχει απουσία ημερομηνίας. Αν οι φωτογραφίες είναι προϊόν Photoshop. Αν υπάρχει παραπομπή σε μη ενεργά links. Και τέλος, το πιο οφθαλμοφανές είναι αν υπάρχει προτροπή για αναδημοσίευση. Αυτές λοιπόν είναι ενδείξεις ενός μη
αξιόπιστου δημοσιεύματος, οι οποίες θα πρέπει να μας προβληματίζουν. Θα πρέπει να πούμε εδώ ότι μπορούμε να αξιοποιούμε τις online υπηρεσίες ελέγχου εγκυρότητας των ειδήσεων, οι οποίες είναι αυτές εδώ, κάποιες μάλλον από τις πιο καλές είναι αυτές εδώ που βλέπουμε στη διαφάνεια. Τα ελληνικά hoaxes έχουν αποδείξει ότι κάνουν πολύ καλή δουλειά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και καλό είναι, αν θέλουμε να τσεκάρουμε κάτι, να ρίχνουμε και μια ματιά αν ισχύει ή δεν ισχύει αυτό που διαβάζουμε. Αυτά ήθελα να σας πω σε πρώτη φάση. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις τις οποίες θα θέλατε να προχωρήσουμε να απαντήσουμε. Ωραία. Εγώ θα πρότεινα το εξής, κυρία Ψαρουδάκη. Ευχαριστούμε. Επειδή είναι πάνω από 80 συμμετέχοντες αυτή τη στιγμή στο δωμάτιο της τηλεκπαίδευσης, επιτρέπετε ένα σχόλιο πριν ξεκινήσουν οι ερωτήσεις. Παρατηρώ πλέον με το θέμα του lockdown και του ιού ότι ο κόσμος προφανώς έχει μεταφερθεί στο διαδίκτυο όλο και περισσότερος. Γίνεται μεγάλη αναπαραγωγή και δεν υπάρχει πηγαίο κείμενο, θα έλεγα. Προσωπικά δέχομαι πάρα πολλά αστεία βίντεο και μηνύματα, τα οποία πολλές φορές είναι και κουραστικά, θα έλεγα. Δηλαδή, πάβουν αστεία και κουράζουν λιγάκι τον αναγνώστη. Μία κυρία ρωτάει για το υλικό της παρουσίασης, αν θα είναι διαθέσιμο. Κλείνω την παρένθεση. Μπορώ να σας το στείλω να το προωθήσετε. Ναι. Εγώ θα έλεγα στις συνάδελφοι το εξής απλό και συμμετέχοντες του webinar αυτού. Πριν κοινοποιήσετε οτιδήποτε, καλό είναι να διασταυρώσετε, δηλαδή συμπληρώνοντας αυτά τα οποία είπε η κυρία Ψαρουδάκη, καλό είναι να διασταυρώσουμε αυτό το οποίο θέλουμε να μοιραστούμε. Και γιατί να το μοιραστούμε, δηλαδή να διαρωτηθούμε, αξίζει να το μοιραστούμε αυτό τελικά, μήπως αυτός στους οποίους θέλω να το απευθύνω το έχει ήδη δει, γιατί είναι προφανώς δηλαδή το δελτίο των ειδήσεων στις 6, που το παρακολουθεί σχεδόν όλη η Ελλάδα, ίσως και να μην είναι κάτι το οποίο να... Δηλαδή δεν είμαστε δημοσιογράφοι εμείς για να αναπαράγουμε την ΕΡΤ ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει ΕΡΤ και όποιος θέλει τη βλέπει. Οπότε θα το μοιραστεί, είπε η κυρία Ψαρουδάκη, την παρουσίαση αυτή. Και γενικώς διάφορα sites να είστε επιφυλακτικοί, ειδικά τώρα την περίοδο του κορονοϊού. Το επισήμανε η κυρία Ψαρουτάκη αρκετές φορές στην εισήγησή της, διότι κυκλοφορούν πραγματικά παίζοντας με την ψυχολογία του κόσμου, και αυτό είναι το άσχημο της υπόθεσης εδώ. Κύριε Λουβρή, θέλω να παρέμβω, να σας πω ότι δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει κάποιος λόγος πίσω από ένα ψεύτικο νέο, ειδικά σε μεγάλα ειδησογραφικά site. Οι δημοσιογράφοι είναι άνθρωποι και κάνουν και αυτοί λάθη. Και επειδή δουλεύουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς, ειδικά στην παρούσα φάση, όπου οι ειδήσεις έρχονται η μία μετά την άλλη, σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει χρόνος προκειμένου να διασταυρωθούν οι ειδήσεις. Και αυτό ενέχει τον κίνδυνο, ακόμα και μεγάλα ειδησιογραφικά sites, αξιόπιστα, να μεταφέρουν μια ψευδή είδηση. Στο εξωτερικό, πολλοί μεγάλοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί τρέχουν διάφορα λογισμικά προκειμένου να τσεκάρουν τις ειδήσεις τους. Στην Ελλάδα αυτό δεν υπάρχει ακόμα. Οπότε, ένας δημοσιογράφος, παραδείγματος χάρη ενός έγκριτου site, εάν βγάλει το CNN, σας λέω ένα παράδειγμα, μία είδηση, δεν έχει τρόπο να το τσεκάρει. Σταματά στο γεγονός ότι το έχει βγάλει το CNN. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι είναι πολύ εύκολη η διάδοση των ψευδών ειδήσεων, ακόμα και από έγκριτα μεγάλα site. Πόσο μάλλον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο έλεγχος είναι μηδαμινός. Και πόσο μάλλον μέσω των Messenger, όπου επίσης, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι διαβάζουμε, στο τι πιστεύουμε, ποιον εμπιστευόμαστε. Και καλό είναι να μην αναπαραγάγουμε πράγματα τα οποία δεν είμαστε σίγουροι ότι ισχύουν. Συμφωνούμε. Βέβαια, εδώ είναι και το στοιχείο του δημοσιογράφου, θα μου επιτρέψετε, αυτού ο οποίος και ή αυτοί οι οποίοι πραγματικά μπαίνουν στη διαδικασία της διασταύρωσης, αντιλαμβάνομαι τη λογική αυτού του
της πίεσης του χρόνου που υφίσταται για όλους, αλλά για να πάμε το διάλογο να το μεταφέρουμε και στους υπόλοιπους συμμετέχοντες, έχουμε κρατήσει ένα πολύ καλό επίπεδο. Θα έλεγα λοιπόν ότι να παίρνει το λόγο κάποιος και να ανοίγει το μικρόφωνο του, να λέει το όνομά του και την ερώτηση ή το σχόλιο του προς την κυρία Ψαλουδάκη. Να κρατήσουμε αυτούς τους τύπους, αν έχετε την καλοσύνη. Αν ακούσουμε κάποιον να παίρνει το λόγο, να κλείσουμε το μικροφωνάκι μας και να περιμένουμε τη σειρά μας. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία.